Δήμαρχε, τι ακριβώς γίνεται αυτή από σήμερα στο Δημαρχείο και αν είστε και εσείς σε καραντίνα, υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα? Ναι, υπάρχει κυρία Χειμονίδου, δυστυχώς υπάρχει ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Είναι ένας εργαζόμενος του Δήμου, ο οποίος ήρθε στο Δήμο μας και εργάζεται με την κοινοφελή εργασία. Πριν από έναν μήνα ήρθε και εργάζεται ο εργαζόμενος αυτός στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά και πιο συγκεκριμένα το γραφείο του ήταν στον δεύτερο όροφο, κοντά στο δικό μου γραφείο. Και στο γραφείο άλλων 5 ανθρώπων που είναι υπάλληλοι του Δήμου. Ως εκ τούτου και μετά το γεγονός ότι πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα, θα πρέπει εμείς οι άνθρωποι που έρχονται σε στενή επαφή με αυτό το κρούσμα να τεθούμε σε ένα είδος καραντίνα για Καραντίνα. κάποιες μέρες, για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μεταδώσουμε, ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε πάρει εμείς τον ιό, για να τον εποάσουμε ως οργανισμός και να γίνουμε ξενιστές αυτού του ιού. Ήδη παίρνονται αυτές οι αποφάσεις από τον Δήμο μας και από αύριο κιόλας κάποιοι από εμάς δεν θα έρθουμε. Θα δουλέψουμε από το σπίτι με τηλεεργασία, όπως προβλέπετε άλλωστε, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την εργασία των άλλων ανθρώπων του Δήμου και την εξυπηρέτηση των πολιτών μας. Ουσιαστικά δηλαδή σε πρώτη φάση προληπτικά μπαίνετε, βάζετε Ναι, τους εαυτούς σας στην ακριβώς. καραντίνα. Προληπτικά, γιατί σε περίπτωση που μας δείξει, όπως έχουμε έρθει σε επαφή τόσο με τον ομίατρο όσο και με τον νεοδή, για να μπορέσει να κάνουμε εμείς το τεστ αυτό, θα πρέπει να έχουν περάσει 7 με 8 ημέρες για να υπάρξει η περίοδος Ασφαλές της αποτέλεσμα. επόασης. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε. Μας έχουν πει ότι αφού το αποτέλεσμα του τεστ που έκανε ο εργαζόμενός μας έγινε χθες και τα αποτελέσματα ήταν σήμερα, θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 7-8 μέρες, δηλαδή μιλάμε για τη Δευτέρα, για να δούμε αν κάποιος από εμάς έχει κολλήσει και αυτός από αυτόν τον ιό. Εμείς τη Δευτέρα ήδη έχουμε μπει στη διαδικασία να βρούμε κάποιο ανεξάρτητο εργαστήριο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το τεστ και σε επαφή και με τον ΕΟΔΗ για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να το κάνουμε είτε σε ιδιωτικό εργαστήριο είτε από τον ΕΟΔΗ το τεστ για την επόμενη Δευτέρα. Φαντάζομαι ότι στο Δήμο σας ήδη σχεδιάζετε ένα πλάνο αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων. Κοιτάξτε, εμείς δεν πάψαμε από τον Μάρτιο να έχουμε μέτρα προστασίας των ανθρώπων που μπαίνουν, των συνδημοτών μας που μπαίνουν να εξυπηρετηθούν από τον Δήμο, αλλά και των εργαζομένων, τον ίδιο εργαζομένο του Δήμου, γιατί η δική μας ευθύνη είναι ο περιορισμός της πιθανής εξάπλωσης του ιού. Στο Δήμο το δικό μας, μπαίνοντας κάποιος μέσα όλους αυτούς τους μήνες, έπαιρνε γάντια, μάσκα, υπήρχαν αντισηπτικά για τα χέρια του και στη συνέχεια ερχόταν σε επαφή με τους άλλους εργαζόμενους του Δήμου. Υπάρχουν όλα τα τηλέφωνα όλων των ανθρώπων, οι διευθύνσεις τους και το ονοματεπώνυμό τους. Μπορούν, αν παραστεί ανάγκη, να ειδοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή κρατήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προέβλεπε ο νόμος. Παρά τα αυτά, επειδή κανένας δεν ζει σε ένα αποστερωμένο περιβάλλον, υπήρξε ένας εργαζόμενος που κινείται στην κοινωνία, ανάμεσα στην κοινωνία και ο οποίος έκανε το τεστ και βρέθηκε θετικός. Δεν χρειάζεται ούτε πανικός, ούτε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα με ψυχραιμία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Έτσι το αντιμετωπίζουμε και στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Θα σας πω ότι μιλώντας με πάρα πολλούς συναδέλφους δημάρχους, τέτοια κρούσματα δυστυχώς έχουμε σε πολλούς δήμους της χώρας μας. Σας ανησυχεί η τελευταία αύξηση των κρουσμάτων στο νομό Σερών γενικότερα? Ναι, σίγουρο είναι ανησυχητικό ότι τα κρούσματα, αν συνεχίσουν έτσι τις τελευταίες μέρες, έχουν πάρει γεωμετρική πρόοδο. Θα πρέπει όλοι να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Δεν χρειάζεται, επαναλαμβάνω, πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία. Νομίζω ότι είναι κάτι που, αν το αντιμετωπίσουμε
με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τις απλές συμβουλές που μας δίνουν οι ειδικοί, νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό, κυρία Κιμονίδου. Οπότε αυτό είναι και το μήνυμά σας προς τους δημότες σας, να υποθέσω. Ασφαλώς, δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία να ακολουθήσουμε αυτά που μας λένε οι ειδικοί. Δεν μπορούμε ανεύθυνα να λειτουργούμε όλοι μας, γιατί θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή τη δική μας και τη ζωή των συνανθρώπων μας.